Μάλιστα, πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά με την κυρία Μαρία Νάκα, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Κυρία Νάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχετε εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο, έτσι, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Τελευταία 28 είναι. Του Νοεμβρίου, 28 Νοεμβρίου 2021, η τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου της τέταρτης χρονιάς της θητείας. Και θα είστε ξανά υποψήφια, από ό,τι ξέρω, έτσι είναι. Ξανά υποψήφια. Ωραία. Λοιπόν, θα είναι επίσης, είναι γυναικεία υπόθεση οι εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίων, η Χριστίνα Τσέτσου και η Όλη Τσουμάνη. Μάλιστα. Τρεις υποψήφιες. Πριν πάμε να δούμε τα ζητήματα των εκλογών, πώς είναι ο ρυθμός της δικαιοσύνης σε αυτή τη φάση της πανδημίας, κυρία Νάκα, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη? Σε αυτή τη φάση της πανδημίας προσπαθεί να βρει το ρυθμό του. Δυστυχώς δεν είναι ο καλύτερος που θα θέλαμε. Ειδικά στα Γιάννενα έχουμε προβλήματα στη δικαιοσύνη και βρισκόμαστε συνεχώς σε επικοινωνία με το Υπουργείο και με τους βουλευτές του νομού. Πρόσφατα τους ενημέρωσα δε για την ευνίδια απόσπαση που έκανε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μιας πρωτοδίκη Ιωαννίνων σε άλλο πρωτοδικείο της χώρας, αφαιρώντας από εμάς μια πολύ σημαντική δύναμη που είναι ένας καλός πρωτοδίκης, γιατί έχουμε μόνο 8 και 3 προέδρους πρωτοδικών. Αλλά έχουμε σοβαρά προβλήματα, γιατί μπορεί να έχετε ακούσει ότι έχουμε 3 περιπτώσεις πρωτοδικών παλαιότερων ετών που επέστρεψαν δικογραφίες και μία πρωτοδίκης που έχει στα χέρια της 110 δικογραφίες και προσπαθούμε να τις παραδώσει πίσω για να επανασυζητηθούν. Τι πρόβλημα είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν τις παραδίδει? Το πρόβλημα υπάρχει και σε όλο το δικαστικό σώμα. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο? Ναι. Είναι φαινόμενο δυστυχώς πολύ λυπηρό. Είναι φαινόμενο που δεν πρέπει να ξαναζήσει ποτέ το δικαστικό σώμα κανονικά και θα πρέπει να βρει εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποπέμπει τους δικαστές αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί είναι σε βάρος της ελληνικής πολιτείας και της ισονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια, οικογενειακές υποθέσεις που δεν έχουν απόφαση από το 2018. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ασφαλιστικά μέτρα που να κάνουν 1,5 χρόνο να εκδοθεί απόφαση. Οφείλεται σε ανικανότητα δικαστών, ναι, αυτό? Ναι, πιστεύω ότι οφείλεται σε ανικανότητα. Οι οποίοι αρνούνται κιόλας να παραδώσουν τις υποθέσεις. Ανικανότητα, δεν εννοούμε μόνο την περίπτωση της θέλησης επιστημοσύνης, αλλά και την ανικανότητα της επιμέλειας και της οργάνωσης, ναι, ναι, του χρόνου ακόμη. Ναι, ναι, δεν θέλουν να ασχοληθούν αρκετό χρόνο μαζί. Και αρνούνται να τις παραδώσουν. Παράλληλα. Ναι, τώρα η περίπτωση αυτή είναι ότι μέχρι στιγμής δεν τις έχει επιστρέψει. Ενώ τις έχει γίνει πράξη αφαίρεσης εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα. Δεν βρίσκεται τα Γιάννενα. Άρα υπάρχουν προβλήματα. Μάλιστα. Υπάρχουν προβλήματα, εννοείται. Η θέση ενός δεύτερου Προέδρου Εφετών ήταν, ναι, πάντα μόνιμο αίτημά μας από το 2011 ή 2012 που έφυγε, που κατήργησαν τη θέση αυτή, τη δεύτερη του Προέδρου Εφετών. Μιλάμε για ένα μεγάλο δικαστικό σχηματισμό. Ένα εφετείο που έχει πάρα πολλές υποθέσεις και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο ρόλο που του αρμόζει. Mm-hmm. Δηλαδή και στις απαιτήσεις που έχει η κοινωνία μαζί από αυτή την λειτουργία του. Σε αυτή τη φάση, πέρα από αυτά που μας είπατε, οι διεκδικήσεις των δικηγόρων, ποιες είναι, πού συνίστανται? Ποια είναι η αιχμή του δόρατος των διεκδικήσεών σας σε αυτή τη φάση? Νομίζω ότι η αιχμή του δόρατος σε αυτή τη φάση είναι πρώτα απ' όλα ο υπερπληθωρισμός των δικηγόρων. Έχουμε πολύ μεγάλη προσφορά δικηγόρων, αλλά αντίστοιχα έχουμε πολύ μεγάλη μείωση της ύλης. Εκεί είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο πρόβλημα σχεδιασμού ουσιαστικά. Δεν υπήρξε σχεδιασμός την τελευταία 20ετία για το πού πάνε τα πράγματα στη δικηγορία. Τι έγινε, έχουμε σταματήσει να είμαστε δικομανείς οι Έλληνες? Έχουμε σταματήσει αυτή τη δικομανία μας μέσα από το ότι είναι πιο ακριβή η προσφυγή στη δικαιοσύνη? Τι έχει συμβεί? Αυτό είναι. Καταρχάς η πολιτεία προσπαθεί να εξομαλύνει αυτές τις συμπεριφορές των δικομανών. Αυτό που όμως παρατηρείται είναι ότι έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή η προσφυγή στη δικαιοσύνη, ουσιαστικά σαν μια παρεμπόδιση του πρόσβασης του πολίτη στη δικαιοσύνη, όχι από την τωρινή κυβέρνηση, διαχρονικά. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Επίσης, ο θεσμός της διαμεσολάβησης ουσιαστικά ήταν ένα βήμα και αυτό στην προσπάθεια της μείωσης της ύλης.
ενώ ουσιαστικά φαίνεται σαν ένα μικρό τυράκι, θα μου επιτρέψετε να πω, ένα δόλωμα για υποτιθέμενη εργασία, αλλά ουσιαστικά είναι και αυτό μια επιβάρυνση ακόμη μεγαλύτερη για τον πολίτη, για να προσφύγει στα δικαστήρια. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει πλέον στο θεσμό της δικαιοσύνης από τον πολίτη. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Για πείτε μου. Θα σας πω γιατί. Πέρα από την περίπτωση των οικονομικών προβλημάτων και της ακριβής δικαιοσύνης, της ακριβής προσφυγής στη δικαιοσύνη, υπάρχει και μια άλλη μερίδα πολιτών που δεν εμπιστεύονται καθόλου τη δικαιοσύνη, γιατί δεν είναι αποτελεσματική. Δεν είναι αποτελεσματική, γιατί αν κάνει να βγάλει μια απόφαση διαρκεί 1-2 χρόνια, 3 για να τηλεσυδικήσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι για να πάρει πίσω, πίσω μια επιχείρηση τις οφειλές που έχει από μια άλλη επιχείρηση. Γιατί μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα μπορεί η άλλη επιχείρηση να κλείσει, να πτωχεύσει, να μην υπάρχει, να έχει απεκδηθεί των ακινήτων της, όπως πολλές φορές το βλέπαμε στο παρελθόν. Επίσης, δεν έχει εμπιστοσύνη, γιατί σου λέει, εντάξει, κι αν χάσω, θα έχω χάσει τα πάντα. Ή ο άλλος δεν έχει τίποτε. Λείπει πλέον και η αξιοπρέπεια στους πολίτες, την έννοια ότι έχουν χάσει εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας της οικονομικής κρίσης, και δεν υπάρχει και η εμπιστοσύνη που είχαν οι έμποροι, ας πούμε, μεταξύ τους. Τώρα, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, να μου επιτρέψετε να πω ότι, όχι θεωρητικά, στην πράξη, είναι ζήτημα ποιότητας της δημοκρατίας. Είναι τεράστιο ζήτημα ποιότητας της δημοκρατίας μας. Και δεν είναι θεωρητική κουβέντα αυτή. Η δικαιοσύνη είναι βασικότατο στοιχείο της δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας. Είναι ο τρίτος πυλώνας του πολιτισμού. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο βασικό. Και δεν είναι θεωρία αυτό. Όταν δεν έχεις εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έχεις πρόβλημα δημοκρατίας σε μια κοινωνία. Ξέρετε. Ο τελευταίος κλονισμός της δικαιοσύνης ήταν, του θεσμού της δικαιοσύνης, ήταν με την περίπτωση του Παπαγγελόπουλου. Θεωρώ ότι όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη κρίση στο θεσμό της δικαιοσύνης, ο κόσμος το εισπράττει πάρα πολύ αρνητικά και θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας δικαστής νόμιμος και κανένας δικαστής ανεξάρτητος. Ουσιαστικά μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι να σκέφτεται ότι και να φτάσω στη δικαιοσύνη δεν θα έχω δίκαιη δίκη. Δεν θα έχω δηλαδή ανεξάρτητο δικαστή απέναντί μου. Είναι περισσότερες οι φωνές τώρα που λένε ναι, τον ξέρουμε τον δικαστή, μπορούμε να δούμε τον δικαστή. Αμφισβητούν δηλαδή ότι υπάρχει ακεραιότητα και ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Φοβούνται τις υπόνοιες της μεροληψίας. Φοβούνται πάρα πολύ. Βασικό ζήτημα, βασικό πρόβλημα δημοκρατίας. Αυτό είναι βέβαια μεγάλο ζήτημα και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Δηλαδή, χρειάζεται αναμόρφωση η Εθνική Σχολή Δικαστών και δεν μπορεί να συνεχίσει με την ίδια μέθοδο και τις ίδιες συνήθειες. Και αυτό γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχει εξυγχρονιστεί η κοινωνία και θα πρέπει ο δικαστής και να είναι και να φαίνεται ακέραιος, αμερόληπτος, ανεξάρτητος και επιστημονικά ισχυρός. Θέλει πολύ προσπάθεια να βγάλεις δικαστές που να μπορούν να φουγκράζονται και την κοινωνία και τον πολίτη που έχουν απέναντί τους και να μην έχουν αγγυλώσεις από το παρελθόν, να φέρνουν αγγυλώσεις από το παρελθόν. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η πολυνομία. Ναι. Η πολυνομία και η συνεχής τροποποιήσεις βασικών νομοθετημάτων, όπως είναι ο αστικός κώδικας και ο κώδικας πολιτικής δικονομίας. Και ο ποινικός και ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Όπως παρατηρείται τα τελευταία 2 χρόνια, από το 2019 τουλάχιστον, έχει αρχίσει η μεγάλη δραστηριότητα για τις τροποποιήσεις του κώδικα ποινικής δικονομίας και του ποινικού κώδικα. Από παλιότερα βέβαια έχει ξεκινήσει μια μεγάλη αναμόρφωση του κώδικα πολιτικής δικονομίας με συνεχείς παρεμβάσεις, ανά πενταετία περίπου, ανά δεκαετία, οι οποίες ουσιαστικά γίνονται στο όνομα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, αλλά εμείς ως δικηγορικό σώμα συνεχώς προτάσουμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαθεί η απονομή της δικαιοσύνης, η πραγματική απονομή της δικαιοσύνης και ο σοβαρός ρόλος του μάρτυρα στην δίκη. Πόσοι ψηφίζουν, κυρία Νάκα, για να πάμε στις εκλογές. Πόσοι ψηφίζουν εκλογές. Εδώ στο δικηγορικό σύλλογο.
Το 2021 ο εκλογικός κατάλογος έχει 468 μέλη. Είστε πολλοί. Είστε πολλοί, αλλά... Είστε πολλοί. Αλλά την προηγούμενη φορά... Έρχονται να ψηφίσουν πόσοι? Συνήθως. Την προηγούμενη φορά στους 430 εγγεγραμμένους είχαν έρθει 350. Γιατί είστε ξανά υποψήφια? Είμαι ξανά υποψήφια γιατί πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω λίγο ακόμη για να ολοκληρώσω κάποια πράγματα που ήθελα να έχω ήδη κάνει στα 4 χρόνια που είχα θητεία. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτά τα 4 χρόνια κατά την άποψή μου έγιναν 2. Με την πανδημία. Γιατί από τις 11 Τρίτου 2020 ασχολούμαστε μόνο με αυτό και έχουμε κάνει χιλιάδες ώρες τηλεδιασκέψεων με πολλά συλλογικά όργανα, είτε αυτό λέγεται Ολομέλεια, είτε Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, είτε Διοικητικό Συμβούλιο του Λογαριασμού Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών, είτε άλλων φορέων υπουργείων, προκειμένου να επιλύσουμε το πρόβλημα της αναστολής των εργασιών μας και την δυνατότητα επαναλειτουργίας της δικαιοσύνης. Εκεί πιστεύω ότι χάσαμε αρκετό χρόνο με την επαναλειτουργία. Έπρεπε το 2021 να έχουμε λειτουργήσει πολύ πιο οργανωμένα και να είχαμε αποφύγει την διακοπή των εργασιών μας στις 29 Οκτωβρίου που κράτησε τελικά, όπως γνωρίζετε, μέχρι τον Απρίλιο. Η πιο δύσκολη στιγμή της θητείας που ολοκληρώνεται, κυρία Νάκρα, για σας ποια ήταν? Ήδη μου περιγράφετε δύσκολες στιγμές, αλλά η πιο δύσκολη στιγμή... Οι πιο δύσκολες στιγμές της θητείας, γιατί ήταν πολλές, ήταν επειδή έχουμε χάσει σε αυτή τη διάρκεια των 4 ετών πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, όχι από κορονοϊό, αλλά από άλλες ασθένειες. Και έχουν πληγώσει πραγματικά το σώμα των Ιωαννίνων. Ήταν και πολλοί και νέοι. Η πιο καλή στιγμή νομίζω ήταν όταν εγκαταστάθηκε η πύλη μαγνητική στο δικαστικό μέγαρο. Νομίζω ότι ήταν μια υπόσχεση δική μας ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη ασφάλεια στο δικαστικό μέγαρο και το πετύχαμε πριν κλείσουμε την τετραετία. Αυτή νομίζω ότι ήταν μια ικανοποιητική στιγμή, γιατί βλέπεις ότι ναι, προσπαθώ, ναι, μαζί με τους υπόλοιπους συμβούλους συνεχώς τρέχαμε, ζητούσαμε να βελτιώσουμε καταστάσεις και στο Μέγαρο και στην καθημερινή εργασία μας και το πετύχαμε σχετικά γρήγορα. Μάλιστα. Νομίζω δεν ότι θέλω. Αυτή είναι μια καλή στιγμή. Δεν θέλω να κάνω μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση μαζί σας σε αυτή τη φάση. Έχετε εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο. Ούτε θέλω να πω καλά λόγια που ακούω για σας αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι παρεμβαίνω σε αυτή την προεκλογική στιγμή στο Δικηγορικό Σύλλογο. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο. Για να λέγατε κάτι τελευταίο. Γιατί οι αντίπαλοι μου την προηγούμενη φορά έλεγαν ότι βάζω στο Δικηγορικό Σύλλογο μόνο ως εφαλτήριο για να πάω στο Δήμο. Θα τα πούμε μετά αυτά. Δεν είναι εφαλτήριο. Εσείς είστε 4 συν τώρα, αν οι δικηγόροι σας επιλέξουν. Ναι. Είναι πραγματικά μια ανάγκη. Σας το έχω ξαναπεί, που επηγάζει από μέσα μου. Θεωρώ ότι μπορώ και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συμβούλους να προσφέρουμε κάτι καλύτερο και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας και την ζωή μας. Επειδή το λέτε τώρα, θα το πω, δεν σας χωράει, σύμφωνα με τη δική μου τεχνική ανάλυση, δεν σας χωράει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Αλλά εντάξει, θα τα συζητήσουμε αυτά εν καιρό. Καλές εκλογές να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν κλείνουν τα σχολεία, δεν αναστρέφουν.